Κακομαθημένε για μία ακόμη φορά, χαρακτήρισε Ελλάδα και Κύπρο ο τουρκο πρόεδρο Ερτζέπταγη Περτογάν, διευκρινίζοντα ότι μόνο όταν εγκαταληφθεί αυτή η συμπεριφορά θα μπορέσει να επιτευχθεί μια δίκαιη συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο. <σοχεδοξιστή> Πιστεύουμε ότι μια δίκαιη συμφωνία είναι δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα αν σταματήσουν <σοχεδοξιστή> να είναι κακομαθημένοι οι Έλληνε και οι Ελληνοκύπροι στην Ανατολική Μεσόγειο. <σοχεδοξιστή> Ο υδρογραφικό σταθμό τη Ατάλεια εξέδωσε ναύτα έρευνε του όρου Τσουρέισο στι 23 Νοεμβρίου σε θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια ανατολικά τη Ρόδου και περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Η Άγκυρα διατείνεται ότι αυτή η περιοχή είναι εντό τουρκική υφαλοκρηπίδα. Παράνομη χαρακτήρισε την τουρκική ναύτα ο σταθμό υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού στο Ηράκλειο τη Κρήτη, σημειώνοντα ότι η τουρκική οδηγία αφορά σε μία εγκεκριμένη δραστηριότητα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική η ελληνική πλευρά τονίζει ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή που αναφέρεται στην τουρκική ναυτική οδηγία, αρμόδιος να εκδίδει μηνύματα είναι μόνο ο σταθμός του πολεμικού ναυτικού στο Ηράκλειο της Κρήτης.